Το θρίλερ με την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς καλά κρατεί και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να απασχολεί για αρκετό καιρό. Το πρωί της 5ης 14 Ιανουαρίου, ο Άλεξ Χόκα κύρωσε για άλλη μία φορά τη βίζα του Τζόκοβιτς κάνοντας χρήση της προσωπικής του εξουσίας. Ο νόμος του επιτρέπει να απελάσει οποιονδήποτε θεωρεί πιθανό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια ή την καλή τάξη της Αυστραλιανής κοινότητας. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εθεάθη σε ξενοδοχείο μετανάστευσης τα ξημερώματα του Σαββάτου, 15 Ιανουαρίου και η ακροαματική διαδικασία για την τελική απόφαση σχετικά με την βίζα του, έχει οριστεί για την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν τον πρώτο προγραμματισμένο του αγώνα στο Australian Open. Σε ξενοδοχείο μετανάστευσης ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στο ξενοδοχείο Park τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Το ξενοδοχείο χρησιμοποιείται εκτός των άλλων για την κράτηση 33 ετούντων για άσυλο και ταξιδιωτών που βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας του κορονοϊού. Ο Σέρβος αθλητής είναι αντιμέτωπος με απέλαση από την Αυστραλία μετά την ακύρωση της βίζας του για δεύτερη φορά. Η ακροαματική διαδικασία για την τελική απόφαση έχει οριστεί για την Κυριακή. Εάν χάσει την έφεση, ο Τζόκοβιτς θα έρθει αντιμέτωπος με απέλαση και τριετή απαγόρευση βίζας.